Αξιότιμοι διοργανωτές του συνεδρίου, αγαπητές καθηγήτριες και αγαπητοί καθηγητές, φίλες και φίλοι συμμαθητές, η μουσική είναι μεγάλο κομμάτι της καθημερινότητας όλων μας. Σπουδαίοι μουσικοί έχουν υπάρξει κατά καιρούς και έχουν σημαδέψει με το έργο τους την πορεία και την εξέλιξη της τέχνης αυτής. Σήμερα, με την παρουσίασή μας, θα προσπαθήσουμε να ρίξουμε λίγο φως σε δύο προσωπικότητες με σημαντική συνεισφορά στον χώρο της μουσικής. Θα σας μιλήσουμε λοιπόν για δύο μουσικούς που άφησαν ανεξίτηλο το σημάδι τους στη μουσική παράδοση της Δύσης και της Ανατολής αντίστοιχα. Θα σας μιλήσουμε για δύο από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες της μουσικής ιστορίας. Θα σας μιλήσουμε για τον Πέτρο τον Πελοποννήσιο και τον Wolfgang Amadeus Mozart. Ο Mozart γεννήθηκε στο Σάλτμπουργκ της Αυστρίας στις 27 Ιανουαρίου του 1756 και πέθανε στη Βιέννη στις 5 Δεκεμβρίου του 1791. Προερχόταν από οικογένεια η οποία σχετιζόταν με τη μουσική. Μεγάλωσε ως ελεύθερος πολίτης στην Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, στο Σάλτμπουργκ, μια πόλη σε πολιτιστική και οικονομική ακμή. Ο πατέρας του ήταν αναπληρωτής διευθυντής της ορχήστρας του Αρχιεπισκόπου του Σάλτμπουργκ, μέτριος συνθέτης και έμπειρος δάσκαλος. Ακόμη ένα μέλος της οικογένειας που φαίνεται ότι επηρέασε τον Μότσαρτ στη μουσική ήταν η αδερφή του, Μαρία Άννα, η οποία από την ηλικία των 7 ετών ξεκίνησε μαθήματα αρμονίου. Από τα 3 του χρόνια, ο Μότσαρτ παίζει σε χορδίες σε πλήκτρα και απομνημονεύει αποσπάσματα από τα μαθήματα που παραδίδει ο πατέρας του στην αδερφή του. Σε ηλικία 5 ετών, συνθέτει μινουέτα και σονάτες για βιολί. Από μικρή ηλικία, ο ίδιος πραγματοποίησε περιοδίες σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις που άκουμαζαν πολιτισμικά εκείνη την περίοδο, όπως το Μόναχο, το Παρίσι και το Λονδίνο. Η πρώτη του περιοδία έγινε μαζί με την αδερφή του, όταν εκείνος ήταν ακόμη 6 ετών και εκείνη 11, και εστέφθηκε με επιτυχία, αφού ο Μότσαρτ θεωρήθηκε παιδί θαύμα. Σύνθεσε πάνω από 600 έργα μουσικής δωματίου, συμφωνικής και εκκλησιαστικής μουσικής, αλλά και μικρότερες συνθέσεις, όπως παραλλαγές, φαντασίες, σονάτες, άριες κι άλλα. Εκτός από παγκοσμίου φήμη συνθέτης, διατηρεί και τους τίτλους του μουσικού παιδαγωγού, του πιανίστα, του μουσικού, του οργανίστα και του βιολιστή. Η μουσική του Μότσαρτ ξεπέρασε εκείνη των συγχρόνων του, παρουσιάζοντας καινοτόμες ιδέες και πολύπλοκες συνθέσεις που ήταν πρόκληση για τους άλλους να μιμηθούν. Συνθέτες όπως ο Μπετόβεν βάσαν το έργο τους πάνω σε αυτή του αυστριακού συνθέτη. Η μουσική του Μότσαρτ εξακολουθεί να έχει βαθιά επιρροή στην κλασική μουσική και όχι μόνο. Οι συνθέσεις του έθεσαν νέα πρότυπα για τη μορφή, τη δομή και την ορχήστρωση, διαμορφώνοντας το έργο γενναιών συνθετών. Η δεξιοτεχνία του στη συμφωνία, τη σονάτα και την όπερα ανέβασε αυτές τις μορφές σε νέα ύψη, ενώ τα μεταγενέστερα έργα του ανέδειξαν την ευελιξία, την τεχνική του ικανότητα και την ικανότητά του να μεταφέρει βαθιά συναισθήματα μέσω της μουσικής. Η διαρκής δημοτικότητά του είναι εμφανής στα αμέτρητα βιβλία που έχουν γραφτεί για τη ζωή και τη μουσική του. Χαρακτηριστικό είναι το γνωστό ως Mozart Effect, το οποίο υποδηλώνει ότι η ακρόαση της μουσικής του μπορεί να ενισχύσει τις γνωστικές ικανότητες. Οι διαχρονικές συνθέσεις του συνεχίζουν να γοητεύουν και να εμπνέουν τους ακροατές παγκοσμίως. Ο Μότσαρτ επισκέφθηκε την Πράγα αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής του και είχε στενή σχέση με την πόλη. Ωστόσο, δεν έζησε μόνιμα στην Πράγα. Η πρώτη του επίσκεψη στην Πράγα ήταν τον Ιανουάριο του 1787, όταν διεύθυνε την όπερα του Don Giovanni στο Estate Theater. Αυτή η επίσκεψη στέφθηκε με επιτυχία και τον Don Giovanni έτυχε θετικής αποδοχής από το κοινό της Πράγας. Ο Μότσαρτ επέστρεψε στην Πράγα τον Αύγουστο του 1787, για την πρεμιέρα της όπερας του Λαγκλεμέντζο τη Τίτο. Συνέχισε να έχει ισχυρή σχέση με την πόλη και η μουσική του παρέμεινε δημοφιλής εκεί. Αλληλογραφούσε με φίλους και συνθέτες, ενώ τα έργα του παίζονταν συχνά στην Πράγα, ακόμα και μετά το θάνατό του. Ο Μότσαρτ δεν είχε μόνο κατοικία στην τσεχική πόλη, αλλά κατά τις επισκέψεις του έμεινε σε διάφορα καταλήματα. Ενώ δεν έμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα στην πόλη, ο χρόνος του εκεί ήταν σημαντικός για την καριέρα του. Και η Πράγα τον τίμησε με μνημεία και μουσεία αφιερωμένα στη μνήμη του. Ο Μότσαρτ πέθανε στις 5 Δεκεμβρίου του 1791. Ασθενής ήδη από το τέλος του καλοκαιριού, σημείωσε τραυματική επιδείνωση στις αρχές Δεκεμβρίου, η οποία τον οδήγησε στο θάνατο. Κυδεύτηκε φτωχικά με έξοδα του Δήμου και τα άφησε μαζικό τάφο στο νεκροταφείο του Αγίου Μάρκου. Ο τάφος του δεν εντοπίστηκε ποτέ με ακρίβεια, γι' αυτό ο επίσημος τάφος του
τάφος του, στην πτέρυγα τιμωμένου του κεντρικού νεκροταφείου της Βιέννης, είναι κενοτάφιο. Πέτρος ο Πελοποννήσιος. Γεννήθηκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, 18ος αιώνας, σε ένα μέρος φτωχό, χωρίς οργανωμένη εκπαίδευση. Ως εκ τούτου, δεν είχε κάποιο ιδιαίτερο καλλιτεχνικό ή μουσικό ερέθισμα. Η ζωοδόχος πηγή υπήρξε σχολείο για τον Πέτρο, αφού εκεί έμαθε γραφή, ανάγνωση και μουσική από τον πατέρα Ιουστίνο. Εκεί έμαθε επίσης να ψέλνει εξακοής και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία. Σε ηλικία 13 με 14 χρονών βρίσκεται στη Σμύρνη, όπου λαμβάνει εκκλησιαστική και εξωτερική μουσική παιδεία. Μαθαίνει γραφή και ανάγνωση του μουσικού συστήματος, καθώς και να παίζει νέοι που το χρησιμοποιούσαν στη θρησκευτική τους μουσική οι μουσουλμάνοι και ταμπουρά. Στην Κωνσταντινούπολη, όπου μεταβαίνει σε ηλικία 18 ετών, αποκαλύπτεται η μουσική του ευφυΐα και αναδεικνύεται ως ο κορυφαίος μουσικός της εποχής του στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δασκαλός του εκεί είναι ο Ιωάννης ο Τραπεζούντιος, πρωτοψάλτης της Μεγάλης Εκκλησίας, με τον οποίο και συμψάλλει ως δεύτερος δομέστικος. Στην πόλη αρχίζει να συνθέτει και τα πρώτα του κομμάτια, για τα οποία συχνά αντλεί έμπνευση από τη φύση, εντρυφώντας παράλληλα στην εκκλησιαστική μουσική. Κατέκτησε τις ανώτερες θέσεις της Ορθόδοξης Ψαλτικής, καθώς υπήρξε λαμπαδάρι στο Πατριαρχείο. Εκεί βρίσκονταν πάντοτε κορυφαίοι μουσικοί εκτελεστές, γεγονός που αποτελεί ένδειξη της καλλιφωνίας του. Η επιρροή του στην τέχνη της εκκλησιαστικής μουσικής υπήρξε καθοριστική, καθώς ήταν ο άνθρωπος που διαμόρφωσε το νέο σύστημα σημείων γραφικής αποτύπωσης των μελών, απλοποιώντας το παλαιότερο και καθιστώντας ευκολότερη την κατανόηση και τη διδασκαλία του. Οι γνώσεις του επεκτείνονταν ταυτόχρονα και στην εξωτερική μουσική. Έχει πληθώρα μαθητών, Ελλήνων, Οθωμανών και Ευρωπαίων, στους οποίους διδάσκει την εξωτερική μουσική, τόσο την ελληνική όσο και την αραβοπερσική. Συνέθεσε πολλά έργα, τόσο εκκλησιαστικής όσο και εξωτερικής μουσικής. Η μουσική μεγαλοφία του Πέτρου όμως δύσκολα γίνεται αντιληπτή μόνο μέσω μιας συνοπτικής αναφοράς στο εκτεταμένο έργο του. Θα επιχειρήσουμε με μια σύντομη αναφορά σε περιστατικά από τη ζωή του να προσεγγίσουμε πιο άμεσα, βιωματικά και ουσιαστικά την πολυσχίδη προσωπικότητα και το έργο του μεγάλου αυτού μουσικού της Ανατολής. Το 1770 έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη από την Περσία τρεις μουσικοί για να παρουσιάσουν με αφορμή τον Μπαϊράμι στο Σουλτάνο Χαμίτ ένα νέο μουσικό κομμάτι. Η άφιξη αυτή όμως για τους αυλικούς και έμπειρους μουσικούς του παλατιού ήταν όχι μόνο προσβολή, αλλά και απειλή για τις θέσεις τους κοντά στο Σουλτάνο. Έτσι ζήτησαν τη βοήθεια του Πέτρου για να ανακαλύψουν το περίφημο αυτό κομμάτι των ξένων μουσικών και το κατάφεραν με έναν τρόπο ιδιαίτερο. Την ώρα που οι τρεις Πέρσες έπαιζαν το κομμάτι τους, ο Πέτρος έχοντας εννοηθεί με τους μαθητές του και κρυμμένος σε κατάλληλη θέση, έγραψε σε χαρτί ολόκληρο το δύσκολο και περίτεχνο κομμάτι. Οι νότες τόσο ξεκάθαρες γι' αυτόν όσο οι λέξεις της μητρικής του γλώσσας παίρνουν στο χαρτί γοργά, η μια μετά την άλλη, συνθέτοντας μια βελτιωμένη αντιγραφή του κομματιού, αφού ο Πέτρος δεν δίσταζε να το καλοποιήσει όπου πίστευε ότι ήταν ελλιπές. Ύστερα, εμφανίστηκε για να γνωρίσει τους νέους μουσικούς, οι οποίοι με αφορμή την άφηξή του δέχθηκαν να παίξουν άλλη μία φορά το άσμα. Μόλις τελείωσε όμως, προς έκπληξη όλων, ο Πελοποννήσιος με σοβαρότητα ισχυρίστηκε πως το μέλος αυτό είναι δημιουργία δική του, η οποία προφανώς έφτασε στην Περσία μέσω κάποιου μαθητή του. Για να το αποδείξει μάλιστα, έβγαλε τα χειρόγραφα και άρχισε να παίζει στο ταμπούρι το καλοπισμένο άσμα, προκαλώντας την οργή των μουσικών και έντονη λογομαχία με τους μουσικούς τελικά να προσπαθούν να φωνεύσουν τον Πέτρο. Έτσι, εκδιώχθηκαν ως αγύρτες, σώζοντας την αξιοπρέπεια των μουσικών του παλατιού, αλλά και αναδεικνύοντας την ιδιοφυΐα και τον νέο τρόπο μουσικής γραφής του Πέτρου. Ένα άλλο βράδυ, σαν από σύμπτωση, ο Πέτρος δείπνησε με το μεϊζίνι του γενή τζαμιού, ενώ ο Σουλτάνος διανυκτέρευε κοντά στο τέμενος. Κατά τη διάρκεια του δείπνου, όταν έμαθε ο φιλόμουσος μεϊζίνης ότι ο Πέτρος μπορούσε να ψάλει το σελάκ, το πρωινό κάλεσμα των μουσουλμάνων σε προσευχή, σε διαφορετικό ήχο από τους δύο συνηθισμένους, τον παρακάλεσε να το απαγγείλει. Ενθουσιασμένος τότε από την ωραιότητα του μέλους, υποχρέωσε σχεδόν τον Πέτρο να το ψάλει ο ίδιος στο μιναρέ το επόμενο πρωί, παρόλο που ήταν χριστιανός. Ο Πελοποννήσιος είχε τους ενδιασμούς του. Άμα γινόταν γνωστό ότι ένας χριστιανός είχε το θράσος να ψάλει την ιερή προσευχή των μουσουλμάνων, θα μπορούσε να χάσει ακόμα και το κεφάλι του.
Γι' αυτόν όμως, κανένας φόβος δεν ήταν αρκετά μεγάλος. Καμιά απειλή τρομερά φοβερή, ώστε να του στερήσει μια ευκαιρία να γνωρίσει καλύτερα τη μουσική, ακόμα και των μουσουλμάνων. Έτσι, οι πρωινές ακτίνες τον βρήκαν ψηλά στο μιναρέ, να καλεί τους πιστούς σε προσευχή. Ο Σουλτάνος, γοητευμένος από τον νέο ήχο του Σελάκ, ζήτησε να μάθει ποιος το έψαλε. Όταν ανακάλυψε όμως ότι αυτός ήταν ένας χριστιανός, κι ας ήταν ο Πέτρος Λεμπαδάριος, ένας από τους μεγαλύτερους μουσικούς, τον οδήγησε να δικαστεί σύμφωνα με τον νόμο του Ισλάμ. Στην ανάκριση, ο Πέτρος, δίνοντας την εντύπωση ενός χαρακτήρα ανισόρροπου, κατάφερε να γλιτώσει τον θάνατο, αλλά κατέληξε στο φρενοκομείο του Ιγρή Καπού, όπου με διαταγή του Σουλτάνου θα του παρέχονταν τα πάντα, εκτός από χαρτί και μελάνι, ώστε η τιμωρία για τον μουσικό συγγραφέα να είναι όσο το δυνατό μεγαλύτερη. Όμως, ποιος μπορεί να χωρίσει το χιόνι από τα βουνά, το φεγγάρι από τη νύχτα, τον Πέτρο από τη μουσική? Ο ειδηφυής Λάκωνας κατάφερε να βρει χαρτί και με τα βύσινα που λάβανε από τους μαθητές του, έφτιαξε το δικό του μελάνι, γράφοντας με τον μίσχο των βύσινων ένα πασαγνωάριο του όρθρου, το λεγόμενο βυσινόγραφο. Ο Πέτρος θαυμαζόταν από τους συγχρόνους του και το ταλέντο του είχε γίνει γνωστό μέχρι και στον ίδιο τον Σουλτάνο. Οι Οθωμανοί τον αποκαλούσαν Χεσίζ, κλέπτη, και Χότζα, διδάσκαλο. Λέγεται μάλιστα ότι όσοι ασχολούνταν με την αραβοπερσική μουσική δεν δημιουργούσαν κανένα μουσικό κομμάτι αν δεν έπαιρναν την άδειά του. Θεωρείται επίσης ότι ευεργέτησε και την αρμενική μουσική, καθώς δίδαξε τη νέα μέθοδο γραφής της εκκλησιαστικής μουσικής στον Αρμένη Πρωτοψάλτη. Ο Πέτρος θεωρούσε πως κάτι είναι σπουδαίο μόνο όταν μπορεί να αντισταθεί στη φθορά του χρόνου, να μην χαθεί στην ιστορία. Με τη μουσική του κατάφερε ακριβώς αυτό, καθώς συνέθεσε έργο ικανό να ψηφίσει το θάνατο. Έργο ικανό να παραμείνει αναλύωτο αιώνες μετά την τελευταία πνοή του δημιουργού του. Πέθανε μεταξύ 50 και 58 ετών το 1777, προσβεβλημένος από την Πανόλη. Δέκατος όγδοος αιώνας. Δύο μεγάλες προσωπικότητες, ο Πέτρος Πελοποννήσιος και ο Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, στιγματίζουν καθοριστικά την πορεία της μουσικής μέχρι τη σημερινή της μορφή. Παρά τα χιλιάδες χιλιόμετρα που τους χωρίζουν, περισσότερα κοινά τους ενώνουν, και ένα από αυτά είναι το ίσης αξίας και βαρύτητας έργα τους. Παρ' όλα αυτά, είναι γεγονός πως οι δύο μουσικοί δεν έχουν λάβει την ίδια αναγνώριση. Δεν είναι όμως το χρυσό κλουβί που θα δώσει τη γλυκιά λαλιά στο ειδόνι, και όμοια δεν είναι η φήμη που θα καθορίσει το έργο ενός συνθέτη. Χρέος όλων μας είναι να προστατεύουμε αυτά που το αξίζουν από τη λύθη. Διότι τέχνη άλλωστε δημιουργείται από έναν για όλους. Από κάποτε για πάντα.